σας πάμε τώρα στον κύριο Ιωάννη Παπαδόπουλο. Είναι καθηγητής του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου στο ΤΕΙ της Θεσσαλίας. Τι έχουν καταφέρει να φτιάξουν εκεί? Μια πάρα πολύ απλή ιδέα, την εφάρμοσαν ωστόσο και βγήκε και πολύ πετυχημένη. Ένα έξυπνο έπιπλο, το οποίο κάθε πρωί σε καλημερίζει με το μικρό σου όνομα, σε χαιρετάει. Όταν ετοιμάζεται να φύγει από το σπίτι, το έπιπλο, αυτό που βλέπετε δηλαδή τώρα στο Skype, σας λέει ότι έχετε ξεχάσει να πάρετε και το παλτό σας γιατί σήμερα κάνει κρύο. Τι είναι αυτό λοιπόν, το τόσο απλό? Γιατί διάβασα περί τίνος πρόκειται. Είναι μια απλή ιδέα, την οποία όμως εσείς καταφέρατε και κάνατε πράξη και μάλιστα με πολύ ωραίο τρόπο. Για εξηγήστε μας, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσαπανίδη, για την εισαγωγή σας. Να καλημερίσω και εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να ευχηθούμε και καλό μήνα σήμερα. Ξεκινάμε 1η Οκτώβρη, το φθινόπωρο. Ναι, πραγματικά αυτό το οποίο βλέπετε και στο πίσω μέρος του πλάνου είναι το πρώτο οικολογικό και έξυπνο έπιπλο, το οποίο υλοποιήσαμε στα πλαίσια του προγράμματος Αρχιμίδης 3, εδώ στο τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου στην Καρδίτσα, στο ΤΕΙ της Θεσσαλίας. Είναι ένα έργο το οποίο κράτησε 3 χρόνια. Συνεργαστήκαμε αρκετά άτομα, επιστήμονες, ειδικοί, ο καθένας στον τομέα τον δικό του, και από το ΤΕΙ Θεσσαλίας εδώ, αλλά και από πανεπιστήμια και της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και ολοκληρώσαμε ουσιαστικά αυτό το οποίο έχουμε και σας δείχνουμε αυτή τη στιγμή, το έξυπνο και οικολογικό έπιπλο. Το οποίο τι κάνει, τι είναι καταρχάς? Βλέπω κρεμάστρα δίπλα του. Έτσι ακριβώς. Είναι ένα απλό έπιπλο, το οποίο το λέμε έπιπλο καρδιά, στην είσοδο του σπιτιού, στο οποίο μπορεί να κάνει εύκολη τη ζωή των χρηστών, δηλαδή αυτών των οποίων μένουν μέσα σε ένα σπίτι. Με πολύ απλά λόγια, έχουμε και τους συνεργάτες εδώ πέρα, οι οποίοι έχουν υλοποιήσει όσον αφορά την ευφυή κατασκευή του συγκεκριμένου επίπλου. Μπορείς να σταθείς μπροστά στο τάμπλετ, αυτό το οποίο είναι σαν καθρέφτης, και χωρίς κανέναν κωδικό να κάνει την αναγνώριση του προσώπου σου και να σου δώσει ό,τι πληροφορίες θες εσύ. Κάθεσαι δηλαδή μπροστά στο τάμπλετ και καταλαβαίνει ποιος είναι, ποιο μέλος οικογένειας είναι. Πώς το καταφέρατε αυτό? Ναι, ναι, αυτό το κατάφεραν οι ειδικοί συνεργάτες, ο κύριος Δρόλιας και ο κύριος Γρηγόρης Παυλής, πάρα πολύ αξιόλογοι συνεργάτες, ειδικοί επιστήμονες στο κομμάτι αυτό. Και θα σας δείξουν και αυτοί πραγματικά έτσι τις απλές και εύκολες λειτουργίες. Οπομένως στέκεσαι μπροστά στο τάμπλετ, αναγνωρίζει το πρόσωπό σου, ξέρει ποιος είσαι, είσαι ο Γιάννης, είσαι ο Κώστας, είσαι η Μαρία, και με βάση την αναγνώριση που κάνει, γνωρίζει επίσης εκεί που βλέπετε την κρεμάστρα, ότι στη θέση 1 είναι η κρεμάστρα από το μπουφάν, από το παλτό του Γιάννη. Όπως επίσης και η κλειδοθήκη, στο κλειδί 1 είναι του Γιάννη. Επομένως, όταν θα πάει αυτός να βγει έξω, είναι συνδεδεμένο, να πούμε, το έπιπλο αυτό και με το ίντερνετ και με μια βάση μετεωρολογικών δεδομένων. Και οπότε όταν θα πάρεις το παλτό, όπως θα πάρεις το παλτό σου, εάν τυχόν ξεχάσεις τα κλειδιά σου, θα σου πει ξέχασες τα κλειδιά σου να τα πάρεις έξω. Πάρεις το παλτό σου και ο καιρός πρόκειται να βρέξει σε 2-3 ώρες, τότε αμέσως θα σου πει ξέχασες να πάρεις την ομπρέλα σου. Αλλά οπότε, πρέπει για να το χρησιμοποιήσει σωστά η οικογένεια, πρέπει ο καθένας να έχει, όπως μας είπατε, τη δική του θέση. Ακριβώς. Έτσι ώστε το έπλο ξέρει στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει παλτό ή υπάρχουν κλειδιά ή υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Κάτι συγκεκριμένο, και αυτό με έξυπνο τρόπο αναγνωρίζει όταν θα πάρεις κάτι ότι ενδείκνεται να φύγεις. Θα μας το δείξετε στην πράξη αυτό πώς γίνεται? Μπορούμε να έχουμε μια μικρή επίδειξη, ναι, 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 ή είναι δύσκολο? Βέβαια, βέβαια, και θα σας πω και κάποια ακόμα. Ο συνάδελφος, ο συνεργάτης μας, ο κύριος Δρόλιας, θα σας κάνει μια επίδειξη. Για να δούμε λοιπόν. Θέλω να σας δώσω και τα ακουστικά του. Τα ακουστικά. Γεια σας, καλημέρα σας. Καλησπέρα και από εμένα. Ναι. Το ανοίγετε λοιπόν. Δεν βολεύει για τέτοιου είδους παρουσιάσεις, αλλά θα προσπαθήσουμε το καλύτερο. Τώρα, όσο μπορείτε να δείτε, η λογική είναι το σύστημα να προσομοιάζει έναν καθρέφτη, να βλέπει δηλαδή κάποιος τον εαυτό του και το περιβάλλον. Γι' αυτό και όλες οι λειτουργίες εμφανίζονται για λίγο και αμέσως μετά εξαφανίζονται. Και έχουμε κάποιους αισθητήρες. Αν μπορείτε να δείτε εδώ, είναι κρυμμένοι αισθητήρες για τα πανωφόρια, εδώ είναι για τα κλειδιά, και όλο το σύστημα είναι κρυμμένο πίσω που κάνει τον έλεγχο. Μάλιστα. Η εκμάθηση του προσώπου είναι πάρα πολύ εύκολη, απλά πατάμε το μενού, γράφουμε το όνομά μας και με το που θα πατήσουμε OK, θα γίνει
η προσθήκη, θα πάρει 20-30 φωτογραφίες και θα μας μάθει και θα μας ξεχωρίσει από τους άλλους. Και αυτό το κάνουμε μία φορά, έτσι, στο ξεκίνημα της λειτουργίας. Αυτό γίνεται μία φορά όταν μάθει το πρόσωπο με το που θα μπούμε. Ένα πράσινο πλαίσιο λέει, γεια σου Νίκο, χάρηκα για τη γνωριμία ή καλώς ήρθες. Και από εκεί και πέρα ο χρήστης κάνει τα πάντα. Η εστίαση είναι σε ανθρώπους που δεν είναι τεχνολογικά, ας πούμε, ευέλικτοι, ας πούμε, τρίτης ηλικίας άτομα. Οπότε δεν θέλουμε να πληκτρολογούμε κανέναν κωδικό, θέλουμε απλά να μπαίνει και να υπάρχει και αυτή η διαδραστικότητα. Να σε καλωσορίζει κάποιος και να κάνεις αυτόματα τις λειτουργίες. Τώρα, πέραν του γεγονότος ότι είναι εντάξει, μιλάμε για εικόνα από το μέλλον. Το να σου λέει το μηχανάκι, το τάμπλετ σου φεύγοντας από το σπίτι, ξέχασες να πάρεις μαζί σου το χύτοψι, το δεν τα εξάρτημα. Πλέον έχουν γίνει πιο κοντά όλα αυτά. Πείτε μου λίγο, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Στο επόμενο βήμα, τι θα καταφέρετε να κάνετε? Δηλαδή, θα φτάσουμε στο σημείο αυτού που βλέπουμε σε διαφημίσεις, εξωπραγματικές, καθρέφτες που είναι οθόνες και μας ενημερώνουν για τα πάντα? Είναι ακόμα πολύ μακριά αυτό? Ο σχεδιασμός μας ήταν από την αρχή να φτιάξουμε ένα έπιπλο, έξυπνο. Καταρχήν να είναι έπιπλο, δεν θέλουμε να είναι ένα τεχνολογικό gadget, πρέπει να είναι ένα έπιπλο. Και να εστιάσουμε σε κάτι το οποίο μπορεί να προωθηθεί στην αγορά. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι πολύ τεχνολογικό και πολύ ακριβό και να μην μπορεί να αγοραστεί, ας πούμε, από μια επιχείρηση ή από κάποιον πελάτη. Τα επόμενα βήματα είναι να βελτιωθεί, να γίνει πραγματικός καθρέφτης με οπίσθια προβολή, να προσθεθούν περισσότερες αισθητήρες και κυρίως στη λειτουργικότητα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει εκτός από αναγνώριση προσώπου, να έχει και φωνητική αναγνώριση, να μιλάει κάποιος και να εκτελεί εντολές. Θα μπορούσε να προσθεθούν κι άλλοι αισθητήρες, να έχουν κι άλλα πράγματα πάνω στο έπιπλο. Και πολλά πράγματα. Αυτά και να το χρησιμοποιούν μέσα και σε κατάσταση ανάγκης άνθρωποι μοναχικοί, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι με επιβαρημένη υγεία, σωστά? Βεβαίως. Φανταστείτε να το έχετε στον ηλικιωμένο πατέρα σας που ζει μόνος του μακριά και όταν ακούσει μια συγκεκριμένη λέξη βοήθεια ή έναν δυνατό ήχο ή άμα δεν περάσει από μπροστά από την οθόνη για 10-15 συνεχόμενες ώρες, να καταλάβετε ότι να σας στείλει ένα μήνυμα και να καταλάβετε ότι κάτι συμβαίνει. Μάλιστα. Είναι πραγματικά εξαιρετικό και έξυπνη ιδέα και απαραίτητη για κάποιους άλλους. Πότε θα βγει στην αγορά? Αυτό είναι ένα πρωτότυπο. Τώρα μένει να το βελτιώσουμε. Δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες, επειδή εμείς ασχοληθήκαμε περισσότερο με τον προγραμματισμό, θα σας δώσω στον υπεύθυνο, τον κύριο Παπαδόπουλο. Σας χαιρετώ λοιπόν. Γεια σας, να είστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το δείξατε. Οπότε, η ερώτηση, κύριε Παπαδόπουλο, είναι πότε θα βγει στην αγορά αυτό, για να σας ευχαριστήσουμε στη συνέχεια. Βεβαίως. Αυτό είναι ένα πραγματικά προϊόν το οποίο έχει δουλειά πίσω, πέρα από αυτό το αποτέλεσμα το οποίο βλέπετε. Έχει προηγηθεί έρευνα αγοράς, έχουμε βρει σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται. Όπως θα καταλάβατε, κυρίως απευθυνόμαστε στην αγορά της τρίτης ηλικίας, αλλά σε άτομα τα οποία είναι καλά φυσικά στην υγεία τους, ναι, αλλά και άτομα τα οποία μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα. Με βάση τις ανάγκες αυτές έχει γίνει ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου επίπλου. Έγιναν πολλά σχέδια προκειμένου να καταλήξουμε στο συγκεκριμένο προϊόν. Μάλιστα. Έχει γίνει η κατασκευή του εδώ στο Τμήμα Σχεδιασμού Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου. Και έχουμε προχωρήσει επίσης να κάνουμε τις οικονομικές αναλύσεις. Έχει γίνει η καταχείριση του σχεδίου. Και έχει επίσης γίνει και το marketing plan του πώς θα προωθηθεί από εδώ και πέρα στην αγορά. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει ενδιαφέρον από επιχειρήσεις, πραγματικά. Το αγκαλιάζουν. Και ευχόμαστε να πάει πραγματικά καταπληκτικά να ασκήσει. Ήταν εξαιρετικό. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και την επίδειξη. Και καλή διαδρομή να έχει. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παπαδόπουλο και τους συνεργάτες του στο ΤΕΙ της Θεσσαλίας. Είδες να έχεις μια ιδέα και την υλοποιείς. Και αυτή η ιδέα πολύ εύκολα μπορεί να σε κάνει πάρα πολύ πλούσιο, για παράδειγμα.